Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο 53χρονος επιχειρηματίας του Κολονού, ο οποίος έχει συλληφθεί για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης και μαστροπία. Ο 53χρονος συλληφθέντας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δραστήριο μέλος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στον Κολονό και έχει αναπτύξει έντονη πολιτική δράση στην περιοχή και ευρύτερα στο τέταρτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας στην σελίδα του στο Facebook έχει αναρτήσει πλήθος φωτογραφιών με σημαίνοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, είναι αρκετά δραστήριος και στον κοινωνικό χώρο, καθώς κατά το παρελθόν είχε διατελέσει επίτροπος Ιερού Ναού της περιοχής με διακεκριμένο φιλανθρωπικό έργο. Οι σχέσεις του με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Ο 53χρονος, ευυπόληπτος κατά τα άλλα οικογενειάρχης, φέρεται να εξέδεται το 12χρονο κορίτσι για ποσά που κυμαίνονταν από 50 έως 100 ευρώ, με τα ραντεβού να κλείνονται κοντά στο σταθμό του μετρό στα Σεπόλια. Ο 53χρονος παράλληλα φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την 12χρονη και την πίεζε να βγάζει βίντεο και να του τα στέλνει, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο προς άγρα πελατών, οι ηλικίες των οποίων ήταν μεταξύ 30 και 50 ετών. Ο επιχειρηματίας ενώπιον των έμπειρων αστυνομικών αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ως θέλουν να τον καταστρέψουν.